Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη Μυτιλίνη, βρισκόμαστε στην όμορφη Λέσβο, βρισκόμαστε στην περιοχή που σήμερα λέγεται Επάνω Σκάλα. Και όχι, αυτό που βλέπετε δεν είναι ένα σύγχρονο κοπηλατοδρόμιο που έγινε στη Μυτιλίνη, αλλά είναι απλώς ο πλημμυρισμένος αρχαίος τόπος της αρχαίας στοάς δωρικού ρυθμού που υπάρχει και σώζεται στην περιοχή. Δυστυχώς, τα μάτια σας αν βλέπουν κοπηλατοδρόμιο, τότε νομίζω ότι είναι μια οφθαλμαπάτη. Πάντως, για να δώσουμε και μερικά ιστορικά στοιχεία για αυτό που βλέπετε. Αυτό που βλέπετε είναι μια διόροφη στοά δωρικού ρυθμού προς ανατολισμού Ανατολή-Δύση. Οι μέγιστες σωζόμενες σήμερα διαστάσεις της είναι 87 μέτρα επί 16. Το αρχικό της μήκος υπολογιζόταν σε πάνω από 150 μέτρα. Το 1929 ήταν όταν αποκαλύφθηκε ένα μικρό τμήμα της κατά τις εργασίες ανέγερσης της προσφυγικής αγοράς, η οποία διατηρήθηκε έως το 2000 όταν κατά τις εργασίες ανέγερσης του νέου Δημαρχείου της Μυτιλίνης η στοά αποκαλύφθηκε στο όλο της το μεγαλείο και το μεγαλύτερο μέρος της. Στο εσωτερικό του κτηρίου υπήρχε κυονοστοιχεία για τη στήριξη της στέγης, τετράγωνα θεμέλια διαστάσεων 1,40 επί 1,46 με 6 δόμους μαλακού πορόλιθου που στήριζαν 20 οκταγωνικούς κύονες από ρόδινο ηφαιστιακό πέτρωμα. Η πρόσωψή της από την πλευρά της θάλασσας ήταν μαρμάρινη με εντυπωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Η στοά κατασκευάστηκε μάλλον τον 3ο αιώνα π.Χ. αξιοποιώντας κατά τη θεμελίωσή της το εσωτερικό παράκτιο τείχος της πόλης, η χρήση του οποίου είχε πλέον σταματήσει. Η ανέγερσή της στο παράκτιο μέτωπο του επιβατικού και εμπορικού βόρειου λιμένα της Μυτιλίνης αποκαλύπτηκε τον εμπορικό της χαρακτήρα. Στην περιοχή έχουν ανασκαφεί, αλλά δυστυχώς χωρίς να διατηρηθούν, άλλες 5 στοές. Γεγονός που μας επιτρέπει να ταυτίσουμε την περιοχή ως τον χώρο της αρχαίας αγοράς. Στην ύστερη αρχαιότητα, από τον 4ο έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, το μεγαλοπρεπές αυτό κτίριο είχε πλέον καταστραφεί και πάνω σε ένα τμήμα του κατασκευάστηκε ένα σχεδόν τετράγωνο λουτρό διαστάσεων 12 επί 11,5 μέτρων με 6 δωμάτια, ορθογώνιες δεξαμενές και αγωγούς. Στην ύστερη Οθωμανική περίοδο δε, η περιοχή χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο Οθωμανικό νεκροταφείο της πόλης της Μυτιλίνης. Λουτρό έγινε λοιπόν και μάλλον σε λουτρό ξανακαταλήγει αυτός ο σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος, η αρχαία αγορά της σπουδαίας πόλεως της Μυτιλίνης. Καλαμπάνια!